Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τα σύνορα Ηλίας Αρκαδίας. Έχει περάσει φωτιά από την Ηλία στην Αρκαδία. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Στρατουλάκος. Θα μας πει ακριβώς το σημείο και ποια είναι η κατάσταση, Χρήστο. Καλή σας ημέρα, καλημέρα από το χωριό Βασιλάκη της Ηλίας. Δείτε λοιπόν κατευθείαν την εικόνα. Η εικόνα που σας δείχνουμε λοιπόν είναι ακριβώς τα σύνορα της Ηλίας με την Αρκαδία. Είναι ένας ποταμός στο βάθος και βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό ενεργό μέτωπο εδώ στην περιοχή, το οποίο και η δασική έκταση προς το παρόν δεν φυσάει ιδιαίτερα δυνατός άνεμος. Ωστόσο υπάρχει μέτωπο στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο σας δείχνουμε. Είναι, για να φανταστείτε, στο δρόμο που συνδέει την αρχαία Ολυμπία με την Τρίπολη, είναι λίγο βορειότερα το σημείο αυτό. Όχι, είναι από την αρχαία Ολυμπία προς την Τρίπολη. Α, ο άλλος δρόμος από μέσα, μάλιστα. Χρήστο, στο βάθος βλέπουμε Ηλία ή Αρκαδία, Χρήστο, αυτό που μας δείχνετε. Είναι ακριβώς τα σύνορα Ηλίας-Αρκαδίας. Είναι ένα μέρος της Ηλίας και το άλλο μέρος λίγο πιο κάτω είναι η Αρκαδία. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο που είναι αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά. Είναι το ενεργό μέτωπο. Είδαμε λίγο νωρίτερα να υπάρχει ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο το οποίο έριγνε νερό στο συγκεκριμένο σημείο που σας δείχνουμε. Είναι το μοναδικό σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται πως απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί υπάρχει ενεργό μέτωπο. Το μεγάλο ζητούμενο και η μεγάλη ανησυχία σήμερα στην Ηλία είναι και στην Αρκαδία κατά επέκταση, είναι ότι μετά το μεσημέρι αλλάζει φορά ο άνεμος. Ενώ τις προηγούμενες ημέρες ήταν δυτικός και βόρειος, πλέον θα έχουμε νοτιάδες, όπου εάν υπάρξει αναζωπήρωση, για παράδειγμα αυτή όπου βλέπουμε μπροστά μας, και ξεκινήσουν να φυσούν νοτιάδες, θα στέλνει το πύρινο μέτωπο σε περιοχές που δεν έχουν καεί. Και εκεί λοιπόν σε περιοχές της Ηλίας που δεν έχουν καεί, Χρήστο, ή της Αρκαδίας. Αναλόγως το πού θα είναι η φωτιά εκείνη τη στιγμή. Τώρα, για παράδειγμα, από το σημείο που βρισκόμαστε, αν φυσήξει νοτιάς, θα είναι προς την πλευρά της Ηλίας. Ηλίας, ναι, σωστά. Καλημέρα. Έχουμε. Για έλατε λίγο εδώ. Δεν θέλει. Μάλιστα. Ήταν ένας ιερέας από το χωριό να μας πείτε τι έχουν ζήσει. Δεν ήθελε. Μας έστειλε μόνο την καλημέρα του. να σας πω, το λοιπόν, Βασιλάκι είναι μέσα στα βουνά, πρέπει να πούμε. Είναι ανάμεσα σε ορεινούς όγκους. Υποθέτουμε ότι θα αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο η φωτιά, διότι αν περάσει πραγματικά στην Αρκαδία, φτάνει, σε σημείο που δεν μπορεί να σβηστεί. Δεν ξέρω πώς θα σβηστεί, δηλαδή. Έχουν κενωθεί οικισμοί εκεί, Χρήστο, δεν ξέρω αν έχεις πληροφόρηση. Αυτό είναι το ίδιο μέτωπο με την Εμούτα, Χρήστο, αυτές που μας μετέδιδες τις προηγούμενες μέρες. Όχι. Άλλο μέτωπο αυτό. Όχι, θα βρεθούμε αργότερα στην Εμούτα. Είναι ένα μέτωπο το οποίο ήταν στην ουσία η πυρκαγιά η οποία συνέχισε από την αρχαία Ολυμπία το καταστροφικό της έργο. Δεν έχει σχέση με την Εμούτα και είναι ένα άλλο μέτωπο όπου κινήθηκε από το χωριό Λάλα προς το Πευκοδάκι. Δάσος της Νεμούτας και εκείνο όμως κατευθύνεται προς την Αρκαδία. Μπορεί και να έχει φτάσει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, σε περιοχές της Αρκαδίας, αντιμετωπίζεται και εκεί. Πάντως στην περιοχή της Νεμούτας, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την στιγμή. Σας είπα και πάλι, υπάρχουν κάποια χωριά τα οποία έχουν εκενωθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους, έχουν απομακρυνθεί κάποιοι κάτοικοι, όπως ο Λούβρος, εδώ κοντά στο σημείο που βρισκόμαστε. Επειδή φοβούνται αυτό που σας είπα νωρίτερα, την αλλαγή στη φορά των ανέμων το μεσημέρι, πιθανή αναζωπήρωση, προκειμένου να μην υπάρξει ζήτημα στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχουν ήδη προχωρήσει οι αρχές σε μια προληπτική εκένωση και απομάκρυνση κάποιων πολιτών, στην περίπτωση που υπάρχει αναζωπήρωση και αλλάξει ο άνεμος, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Βλέπετε πάντως που παρότι δεν έχουμε δυνατούς ανέμους αυτή τη στιγμή, πως βγαίνει καπνός συνεχόμενος στο συγκεκριμένο σημείο και όλο και περνάει η ώρα και εντονότερος καπνός. Να κάνουμε και την ερώτηση, Χρήστο, του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Δολαρίων θέλουμε. Εντάξει, αυτές την κάνουν όλοι. Εναέρια μέσα έχουν έρθει. Εδώ πριν από λίγο άκουσα, επειδή είναι και πολύ καπνός, δεν μπόρεσαμε να το δούμε, αλλά άκουγα ένα ελικόπτερο ίσα που το πήρε το μάτι μας να ρίχνει νερό στο σημείο που σας δείχνει τώρα η κάμερα. Σε αυτό την το σημείο Ηλία δεν υπάρχει νερό, άλλο, δεν φαίνονταν άλλο ενεργό μέτωπο. Αυτό είναι που, στην Ηλία που έχετε σήμερα.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο εδώ στην Ηλία. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες μικρές εστίες όπου αντιμετωπίζονται από τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και τις επίγειες δυνάμεις. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ρήψη από ένα αέριο μέσο. Και η ίδια εικόνα από ό,τι μαθαίνω είναι και, και στα μέτωπα της Μεσσηνίας αλλά και της Λακωνίας. Να σε καλά, Χρήστο, θα σε δούμε και αργότερα από το μέτωπο εκεί Ηλίας Αρκαδίας.